Καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο ταξιδιωτικό αφιέρωμα στη γιορτινή Βουδαπέστη του 2024. Άλλο ένα ταξίδι στη γνώριμη για πολλούς Βουδαπέστη, μόλις ξεκίνησε εδώ από το δημοφιλή κεντρικό πεζόδρομο Βάτσι, που καταλήγει στο πιο ιστορικό καφέ ζαχαροπλαστείο της πόλης. In my hand, and the boys are lining up for my kisses, all for one special guy. Είναι ήδη αρκετά πρωί και ξεκίνησε ήδη η διαδικασία αναμονής για να βγει κανείς εδώ στο πλέον ιστορικό καφέ της Βουδαπέστης, το καφέ Ζέρμπο. Η πόρτα του συγκεκριμένου καφέ ανοίγει στη διάρκεια της ημέρας δεκάδες φορές και πώς να μην ανοίγει βεβαίως, αφού πρόκειται για ένα από τα ιστορικότερα καφέ με έτος ίδρυσης το 1858. Και φυσικά εδώ θα έρθετε όχι μόνο για να απολαύσετε ένα καφέ και ένα γλυκό, αλλά και για την υπέροχη Art Nouveau αρχιτεκτονική του. Κι αν οι εικόνες σας φάνηκαν λιγάκι γνώριμες, έχετε δίκιο, γιατί έχουμε ξανάρθει στο συγκεκριμένο καφέ εδώ στη Βουδαπέστη πριν από μερικά χρόνια. Και τότε είχαμε δοκιμάσει αυτό εδώ το συγκλονιστικό γλυκό, το Sos Mogio Rock Barak, έτσι λέγεται. Μεταξύ μας είναι και το αγαπημένο μου, το οποίο είναι πραλίνα, φυστικό βούτυρο και φουντουκιού με σοκολατένιο παντεσπάνι και πάνω-πάνω υπέροχη επικάλυψη σοκολάτας. Και το χαρακτηριστικό είναι αυτό εδώ, που τι είναι αυτό, είναι βεβαίως φύλλο χρυσού. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο γλυκό στοιχίζει κάτι παραπάνω, στοιχίζει 10 ευρώ. Όμως, ερχόμενοι εδώ στο καφέ Ζέρμπο, και Ζέρμπο είναι το σωστό του όνομα, όχι Ζερμπό όπως ακούω να το αποκαλούν πολλοί ξεναγοί εκεί στην Ελλάδα, τους χαιρετισμούς μου. Λοιπόν, ερχόμενοι εδώ, θα δοκιμάσετε σίγουρα την κλασική τριπλέτα ουγγρικών γλυκών, αυτή εδώ που σας παρουσιάζουμε σήμερα, που είναι πρώτα εδώ το γνωστό ντόμπος τόρτα. Τι είναι αυτό λοιπόν το ογκώδες σε κάπως γλυκό? Είναι ένα γλυκό που περιέχει 5 στρώσεις παντεσπάνι και ενδιάμεσα 4 στρώσεις σοκολατένιας βουτυρόκρεμας και πάνω-επάνω επικάλυψη καραμέλας. Πάμε τώρα πιο δίπλα και ερχόμαστε εδώ σε αυτό το λευκό γλυκό που είναι το Esterhazy. Έτσι λέγεται και είναι ένα γλυκό το οποίο έχει χαρακτηριστικό το αμύγδαλο. Και συγκεκριμένα πρόκειται για παντεσπάνια αμυγδάλου με βουτυρόκρεμα και πάνω-επάνω επικάλυψη ζαχαρόπαστας. Και πάμε τώρα εδώ σε αυτό εδώ το κεντρικό γλυκό το οποίο λέγεται Zerbos Cake. Ό,τι αντίστοιχα έχει η Βιέννη τη διάσημη Ζάχερ Τόρτε, πώς έχετε πάει σίγουρα θα την έχετε δοκιμάσει, αυτή εδώ είναι λιγότερο άνοστη από της Βιέννης και λέγεται Ζέρμπορ Τόρτε. Και ουσιαστικά είναι στρώσεις παντεσπάνι, μους μαύρη σοκολάτας, μαρμελάδα ροδάκινου και για πιο έντονη γεύση αλατισμένη ξηρή καρπή πεκάν και επάνω-επάνω γλάσο σοκολάτας. Και μετά από τόσα γλυκά που ανέφερα, σίγουρα μου αξίζει κάποιο. Όπως βλέπετε, έχει και διάβασμα η υπόθεση για να παρουσιάσουμε σωστά τα ουγγρικά γλυκά. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι ερχόμενοι εδώ στην Ουγγαρία, σίγουρα πολλοί ταυτίζουν αυτή τη χώρα με την πάπρικα, αφού εδώ τη βρίσκεται σε μεγάλη ποσότητα. Όμως, να που εδώ στο καφέ Ζέρμπο, η ποικιλία των γλυκών είναι τόσο υπέροχη που θα τη λατρέψουν σίγουρα οι ουρανίσκοι σας. Και λέω να ξεκινήσω αυτή τη φορά με αυτό εδώ το γλυκό, το Esterhazy Cake. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, all the fields we go laughing all the way. Φουλ του αμυγδάλου,
λιώνει πραγματικά στο στόμα. Βέβαια, θα συνεχίσω. Δεν γίνεται να τα αφήσουμε αυτό. Όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα συνεχίσουμε. Έτσι βέβαια, γιατί τα γούρια δεν τα χαλάμε. Μας πήγε καλά το άλλο επεισόδιο, να μας πάει και αυτό. Όλα τα λεφτά. Βγαίνοντας από το καφέ Ζέρμπο, στείνεται η Μέρα Χριστουγέννων, η μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά της Βουδαπέστης, εδώ στη Βόρος Μάρτη, που έχει και όνομα Classic Christmas. Εμείς σίγουρα θα ξανάρθουμε εδώ για να τη δούμε και το βράδυ πώς είναι στολισμένη. Όμως τώρα πάρτε το χρόνο να δούμε λίγο την ημέρα και τα λέμε εμείς σε λίγο. Give me that cheer, give me all that cheer. See the snow, it's gently falling, children playing, joy is calling. Everybody knows it, soon it's Christmas. Streets are full and decorated, people shop exhilarated. Everybody knows it, soon it's Christmas. Trees are around the town. And everywhere you look, you see lights are twinkling. Not a single face can wear a frown. Oh, we know Santa will soon be here, so... Cheer, give me all that cheer. Give me that cheer, give me all that cheer. Listen to the fire crackling while we're sitting present wrapping, filling up each stocking with good cheer. 'Cause everyone knows that soon it's Christmas. Μείνετε μαζί μας. Η ολοκένουργια φετινή γιορτινή Βουδαπέστη τώρα ξεκινά. Στο μεταξύ, αν έχετε στο πλάνο σας ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη, ανεξαρτήτου εποχής, το ταξιδιωτικό γραφείο Joy Tours έχει τα πιο πλήρη πακέτα και τους πιο καταρτισμένους ξεναγούς, είτε για ομαδικά είτε για ατομικά ταξίδια, ενώ επιπλέον σας δίνει εγγύηση χαμηλότερης τιμής σε ξενοδοχεία και αξιοθέατα από ό,τι θα βρίσκατε σε όλες τις online booking ιστοσελίδες. Διαπιστώστε το πολύ εύκολα επικοινωνώντας με το Joy Tours για οποιαδήποτε πληροφορία και φέρτε τη Βουδαπέστη ένα βήμα πιο κοντά σας. Το Travel Guide 24 ώρες το 24ωρο μαζί σας. Ακολουθήστε μας και εσείς στα social media της εκπομπής, σε Facebook και Twitter Travel Guide 24, σε Instagram και TikTok Travel Guide TV και thanospapadimitriou.official. Και αν θέλετε να ξαναδείτε το σημερινό επεισόδιο και όλα τα ταξιδιωτικά βίντεο στο Travel Guide, ελάτε στο κανάλι μας στο YouTube Travel Guide 24. Κάνοντας δωρεάν εγγραφή, βλέπετε τα πάντα πρώτοι. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη μας ταξιδιωτική παρέα. Σας περιμένουμε. Μαζί παρέα. Baby.
There's a chill in the air, so crisp and so fresh that Frosty himself would be proud. There's a cheer everywhere, for time's drawing close when loved ones and friends gather round. It's a feeling of joy in every girl, every boy, knowing Santa soon will be here. It's the time, what a time, the most magical time of year. Την περίοδο των Χριστουγέννων, την παράσταση εδώ στην Βουδαπέστη κερδίζει σίγουρα η Fashion Street. Έτσι τουλάχιστον την αποκαλούν εδώ και ουσιαστικά πρόκειται για ένα εμπορικό πεζόδρομο πολύ κοντά με το γνωστό πεζόδρομο Βάτσι, μόνο που εδώ η Fashion Street κερδίζει διότι στολίζεται πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλο πεζόδρομο και δρόμο της Βουδαπέστης. Βεβαίως αυτό συνθέτουν και τα υπέροχα καταστήματα με τις υπέροχα στολισμένες βιτρίνες. Όμως αν παρατηρήσετε θα δείτε ότι ακριβώς επάνω εδώ διάφορα χριστουγεννιάτικα μοτίβα έρχονται και συνθέτουν ακόμα περισσότερο στο εορταστικό κλίμα. Έτσι λοιπόν ετοιμαστείτε να φωτογραφίσετε τεράστιες ομπρέλες, δώρα, αγγελάκια, επίσημα φορέματα για το νέο έτος, ένα τεράστιο φωτισμένο αυτοκίνητο, τσάντες, βαριές και ασήκωτες και βέβαια ένα υπέροχο, μεγάλο, τεράστιο βεβαίως στολισμένο δέντρο ύψους 10 ολόκληρων μέτρων. Έτσι γιατί αντικειμενικά η πιο ωραία γιορτή του χρόνου είναι τα Χριστούγεννα. It's the time we all know that our love will always flow to the ones that we hold so dear. It's the time, what a time. Niños esperando por los regalos traídos por trineo. Στο ίδιο γιορτινό μήκος κύματος με τον πιο φωτισμένο και γιορτινό πεζόδρομο της Βουδαπέστης, τη Fashion Street, κινείται και το θεματικό πάρκο Λούμινα, γεμάτο εκατομμύρια λαμπιόνια που το καθιστούν το φωτεινότερο πάρκο της πόλης και την πλέον ιδανική βόλτα των Χριστουγέννων. Με μεγάλη μου χαρά σας καλωσορίζω στο Lumina Park, ένα από τα νέα νυχτερινά αξιοθέατα της Βουδαπέστης που ήρθε και προσθέθηκε στα τόσα άλλα. Μόνο που αυτό είναι υπερφωτισμένο όπως βλέπετε, γιατί το θέμα αυτού του θεματικού πάρκου είναι το φως. Και πώς να μην είναι βεβαίως, θα μπορούσε εκ πρώτης να θεωρείται ένα θεματικό πάρκο των Χριστουγέννων. Όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο αφού λειτουργεί ήδη από το τέλος Οκτωβρίου και έχει ένα σημαντικότατο σκοπό, να φωτίσει τις μουντές, οι συχνά μουντές νύχτες της Βουδαπέστης και αν και καινούριο, όπως φαίνεται από την επισκεψιμότητα του κόσμου, το πετυχαίνει σίγουρα. Έτοιμοι! Άλλος με το τρένο μας! Άλλος με το τρένο μας! Εδώ! Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε τη Βουδαπέστη και να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας για το παλιό Δελχή. Πόσο ακόμα να αντέξουμε τις χαμηλές θερμοκρασίες της Βουδαπέστης! Ήρθε η ώρα για ένα ταξίδι μέχρι τις Ινδίες! Φύγαμε!
Φτάσαμε Ινδία και τώρα έχουμε οδήγηση πολλών ωρών ακόμα. Δεν έχει τελειωμό εδώ το Lumina Park. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα χρειαστούμε και ένα υπέροχο σνακ. Και έχω εδώ δίπλα μου ένα υγιεινότατο σνακ υπεραπολαυστικό, καθώς πρόκειται για γκοφρέτες φυστικοβούτυρου. Είναι ουσιαστικά γκοφρετάκια φυστικοβούτυρο. Κοιτάξτε και τι ωραία πρακτική συσκευασία. Και μην νομίζετε πως έχει λίγα μέσα. Κοιτάξτε πως είναι η αληθινή του συσκευασία. Και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα. Πιστευτείτε με σε αυτό. Αν αγαπάτε το φυστικοβούτυρο, τότε ο συνδυασμός φυστικοβούτυρου σε αυτά εδώ τα υπεργευστικά γκοφρετάκια θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στα σνακ σας. December and I'm counting the sleeves. Wanna wrap you up good. Don't care for presents or treats. Με φόντο την υπέροχη βασιλική του Αγίου Στεφάνου και γύρω από ένα γαϊτανάκι με λαμπιόνια στείνεται η μικρότερη, νεότερη αλλά για πολλούς η ομορφότερη χριστουγεννιάτικη αγορά της Βουδαπέστης. Και αυτό τουλάχιστον αποδεικνύεται και επισήμως, αφού μετά από δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το αναγνωρισμένο site European Best Destination, η χριστουγεννιάτικη αγορά εδώ στη Βασιλική του Αγίου Στεφάνου ψηφίστηκε ως η ομορφότερη της Ευρώπης. Πιο χαρούμενη ώρα του ρεπορτάζ, θα μπορούσα να στέκομαι εδώ αρκετή ώρα απλά για να ζεσταίνω τα δάχτυλά μου πραγματικά για να αντέξουμε εδώ το κρύο της Βουδαπέστης. Λοιπόν, I would like one kurtos kolas with cacao recipe. Λοιπόν, επειδή έχουμε ξανάρθει όπως πιθανόν να ξέρετε εδώ στη Βουδαπέστη, τότε είχα πάρει ένα kurtos kolas, το περίφημο κέικ καμινάδα σε γεύση κανέλας. Φέτος θα το δοκιμάσουμε σε γεύση κακάου. Yes. 3.000 φιωρίνια, δηλαδή ακριβώς 8 ευρώ στοιχίζει αυτό το περιβόητο γλυκό που θα σας εξηγήσω αμέσως για το τι ακριβώς πρόκειται. Thank you. Λοιπόν, το βλέπετε, αχνίζει και γι' αυτό ακριβώς αποκαλείται και κέικ καμινάδα. Γι' αυτό πήρα το όνομα αυτό. Είναι βεβαίως το χαρακτηριστικό χριστουγεννιάτικο γλυκό εδώ της Ουγγαρίας. Δεν νοείται λοιπόν ταξίδι στην Ουγγαρία αυτή την περίοδο χωρίς να δοκιμάσετε έστω μία μπουκιά από αυτό το υπέροχο σε άρωμα γλυκό που ουσιαστικά πρόκειται για μία γλυκιά ζύμη η οποία τυλίγεται σε ένα ξύλινο κύλινδρο, ζυμώνεται καλά και στη συνέχεια πασπαλίζεται με ζάχαρη, κρόκο αυγού και παίρνει αυτό το υπέροχο σκούρο χρώμα. Και ακριβώς επειδή δεν ζυγουνεύονται καθόλου στη ζάχαρη, είναι και τραγανή του η κρούστα.
Μπορεί να είναι γεμάτη εδώ η Χριστουγεννιάτικη αγορά με ποικίλα είδη φαγητών, αλμυρών. Θα κάνετε λίγο χώρο στο στομάχι για αυτό το περίφημο γλυκό. Το κούρτο σκολάς, άκρος αγαπημένο και λατρεμένο. Είναι τέλειο. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, φύγαμε γιατί μόλις ξεκίνησε το πιο συναρπαστικό υπερθέαμα εδώ στην κεντρική αγορά της Βασιλικής του Αγίου Στεφάνου με χριστουγεννιάτικο σύνθημα. Και ποιο σύνθημα είναι αυτό? Είναι βεβαίως η πρόσωψη της Βασιλικής, στην οποία απεικονίζεται ένα 3D αφιέρωμα της όλης χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας. Αυτό λοιπόν που μπορείτε να κάνετε, μια και είναι δωρεάν το συγκεκριμένο αξιοθέατο, είναι να σηκώσετε όλη κινητά στα χέρια και να καταγράψουμε παρέα αυτό το υπέροχο συναρπαστικό σκηνικό που συμβαίνει κάθε μισή ώρα από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Πάμε! Αν δεν ολοκληρώσετε τη βραδιά σας στη χριστουγεννιάτικη αγορά, εδώ στη Βουδαπέστη τα παραδοσιακά τσιγκάνικα βιολιά δεν σταματούν να παίζουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αποδεικνύοντας ποιος ηγείται της δεξιοτεχνίας του δοξαριού στην κεντρική Ευρώπη. His reindeer swinging round the world, spreading Christmas cheer. Look out, 'cause here comes Santa Claus. Και να είμαστε λοιπόν τώρα, επιστροφή πίσω στο ξενοδοχείο μας, το υπέροχο ξενοδοχείο που μας φιλοξενεί στο κέντρο της Βουδαπέστης. Και παρέα λοιπόν σήμερα θα πούμε τα χρόνια πολλά γιορτάζοντας με αυτό εδώ το υπέροχο ελληνικό κρασί. Ένα κρασί που πάρα πολύ αγαπώ, όπως λίγο πολύ όλοι ξέρετε. Όχι μόνο για το υπέροχο άρωμα του, καθώς εισπνέοντάς το νιώθετε τα αρώματα βανίλιας, αλλά και πίνοντάς του νιώθετε τη γεύση των μαύρων όριμων φρούτων. Άλλωστε είναι ένα κρασί που ρημάζει τουλάχιστον 12 μήνες σε δρύνα βαρέλια. Χρόνια πολλά! Τόσο υπέροχο! I'll be in my bed, you'll see, nice and early Christmas Eve. 'Cause look out, here comes Santa Claus.
There's a chill in the air, so crisp and so fresh that Frosty himself would be proud. There's a cheer everywhere, for time's drawing close when loved ones and friends gather round. Ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη, ακόμη και αυτές τις γιορτινές μέρες, δεν γίνεται χωρίς να περάσετε για μία βουτιά στα περίφημα και δημοφιλή ιαματικά λουτρά Σέτσενη. Τα μεγαλύτερα της Βουδαπέστης, που ιδίως τη νύχτα, με τη θερμοκρασία να πέφτει συχνά κάτω από το 0 και τη θερμοκρασία του νερού να ξεπερνά τους 35 βαθμούς, η εμπειρία κολύμβησης είναι απλά καθηλωτική. Χριστούγεννα στη Βουδαπέστη σημαίνει ατελείωτες βόλτες στο στολισμένο κεντρικό πεζόδρομο Βάτσι, αλλά και την πολυφωτογραφημένη Fashion Street. It's the time, what a time, and it's finally here, the most magical time, the most magical time, the most magical time. Στο μεταξύ, αν έχετε στο πλάνο σας ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη, ανεξαρτήτου εποχής, το ταξιδιωτικό γραφείο Joy Tours έχει τα πιο πλήρη πακέτα και τους πιο καταρτισμένους ξεναγούς, είτε για ομαδικά είτε για ατομικά ταξίδια, ενώ επιπλέον σας δίνει εγγύηση χαμηλότερης τιμής σε ξενοδοχεία και αξιοθέατα από ό,τι θα βρίσκατε σε όλες τις online booking ιστοσελίδες. Διαπιστώστε το πολύ εύκολα επικοινωνώντας με το Joy Tours για οποιαδήποτε πληροφορία και φέρτε τη Βουδαπέστη ένα βήμα πιο κοντά σας. 3, 2, 1. Πήρατε μια πολύ καλή γεύση του πώς μετατρέπονται οι υπέροχες γέφυρες της Βουδαπέστης ακριβώς στην αλλαγή του χρόνου. Έτσι, για να έχετε μια πρώτη εντύπωση, αν τυχόν σας βρει εδώ το νέο έτος, θα είναι ένα νέο έτος πολύ πολύ δυναμικό. Καλή χρονιά! Και όπως πολύ σωστά έχετε καταλάβει, είμαστε εν πλώ βεβαίως για την καθιερωμένη νυχτερινή μας κρουαζιέρα στο Δούναβι, που θα έλεγα χωρίς υπερβολή ότι πρόκειται για το αξιοθέατο των αξιοθέατων, αφού μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τα σπουδαιότερα εμβλήματα αυτής της πανέμορφης πόλης, απαστράπτοντα και λουσμένα στο φως. Και βέβαια μια τέτοια απολαυστική κρουαζιέρα δεν μπορεί να είναι ξεροσφύρι. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ έχω μαζί μου
ένα πρωτότυπο κορυφαίο προϊόν, πύρα. Είναι μια πύρα με εκχύλισμα βιολογικής κάναβης και το κυριότερο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι είναι μια ελληνικότατη πύρα η οποία πλέον κατακτά όλο τον κόσμο και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι η γεύση βεβαίως, γιατί μετά από πολλές δοκιμές η συγκεκριμένη πύρα έφτασε να είναι κορυφαία σε γεύση. Στην υγειά σας! You're a guilt trip, feeding me with all these lies. I feel sick. Είναι η μπύρα που σου φτιάχνει τη διάθεση, αλλά με ένα τέτοιο τοπίο η διάθεση δεν μπορεί παρά να είναι ήδη φτιαγμένη. Ακολουθήστε μας σε όλα τα social media της εκπομπής, σε Instagram και TikTok Travel Guide TV, σε Facebook και Twitter Travel Guide 24. Ακολουθήστε και εμένα στο Instagram thanospapadimitriou.official. Κάθε εβδομάδα τρέχει νέος διαγωνισμός με δώρο ταξίδι και όχι μόνο. Και μην ξεχνάτε, όλα τα επεισόδια του Travel Guide ανεβαίνουν στο κανάλι μας στο YouTube Travel Guide 24. Κάνοντας δωρεάν εγγραφή, βλέπετε τα πάντα πρώτοι. Το αληθινό ταξίδι του Travel Guide έχει συναρπαστικό επίλογο. Μείνετε μαζί μας! Το Travel Guide, 24 ώρες το 24ωρο μαζί σας. Ακολουθήστε μας κι εσείς στα social media της εκπομπής, σε Facebook και Twitter Travel Guide 24, σε Instagram και TikTok Travel Guide TV και thanospapadimitriou.official. Και αν θέλετε να ξαναδείτε το σημερινό επεισόδιο και όλα τα ταξιδιωτικά βίντεο του Travel Guide, ελάτε στο κανάλι μας στο YouTube Travel Guide 24, κάνοντας δωρεάν εγγραφή, βλέπετε τα πάντα πρώτοι. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη μας ταξιδιωτική παρέα. Σας περιμένουμε. Μαζί παρέα. Ζεστό λοιπόν κρασί όπως αυτό εδώ που κρατάω τώρα στα χέρια μου, έτσι και θα σας αποχαιρετήσω μέχρι το επόμενο Travel Guide. Μέχρι το επόμενο Travel Guide κρατάμε ζεστή τη σχέση μεταξύ μας. Στην υγειά σας! Όσον αφορά τα υπόλοιπα. Τι να πω τώρα, τελείωσε, έκλεισε η αγορά. Κυρίες και κύριοι, αυτό το επεισόδιο θα παραμείνει ανολοκλήρωτο, γιατί οι μουσώνες εδώ της Ουγγαρίας είχαν άλλες διαθέσεις να κλείνουν οι αγορές οι χριστουγεννιάτικες, ούτε καν πριν έρθει η πρωτοχρονιά. Άντε, στην υγειά μας, καλή χρονιά και του χρόνου κάπου αλλού.